το πρόσωπο αυτών των δύο ανθρώπων, των γονιών του Βαγγέλη Γιακουμάκη, που όλο αυτό τον καιρό και στη δίκη που ήταν ο Γιώργος Σωσόπολος, βλέπαμε την αγωνία, τον πόνο, τη θλίψη και το πένθος στο πρόσωπό τους. Τη διασταυρώσαμε, στείλαμε κάμερα στην περιοχή, ενημερώσαμε πολύ βασικό την οικογένεια ότι θα προβάλλουμε σήμερα τα πλάνα αυτά, γιατί είναι κάτι πολύ, πολύ προσωπικό που το έχει δημιουργήσει ο πατέρας του Βαγγέλη και από πληροφορίες θέλουν τον πατέρα του να βγαίνει από το σπίτι και να χαζεύει κάθε μέρα αυτό το οποίο δημιούργησε στη μνήμη του γιού του. Και τι είναι αυτό? Μόλις το βλέπουμε στα πλάνα μας. Πρόκειται για μια εκκλησία η οποία είναι χτισμένη στο χωριό Σελή, Ρεθύμνου, δίπλα από το πατρικό σπίτι του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Βλέπουμε τα δύο γράμματα, τα αρχικά του ονόματός του, το Β και το Γ. Δεν πρόκειται, Ζήνα, για ένα μικρό εκκλησάκι, πρόκειται, όπως βλέπουμε, για μια μεγάλη εκκλησία, καλοχτισμένη, πετρόκτιστη, είναι υποκατασκευή, δεν έχει τελειώσει ακόμη, είναι ακριβώς δίπλα στο σπίτι όπου μένει η οικογένεια. Η οικογένεια μένει και στους Αρμένους αλλά και στο Σελή. Είναι στο πατρικό σπίτι, στο Σελή, εκεί όπου είναι θαμμένος ο Βαγγέλης. Κοίταξε πώς είναι η απόσταση, μας δείχνει τώρα ο σκηνοθέτης μας ο Ηλίας ο Κούρτης. Ακριβώς, εδώ είναι, ανεβαίνει το αυτοκίνητο. Δεξιά βλέπουμε το πατρικό σπίτι, το ένα από τα πατρικά σπίτια είναι το πατρικό σπίτι του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Και ακριβώς αριστερά, όπως θα κάνει την κίνηση η κάμερα, πάνω εκεί στο λοφάκι, σε ιδιοκτησία της οικογένειας, είναι χτισμένη, χτίζεται, είναι υποκατασκευή η εκκλησία στη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Δεν ξέρουμε ακόμη το όνομα ποιου Αγίου ή ποιας Αγίας θα δώσει η οικογένεια. Προφανώς, ίσως, δοθεί, είναι στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και λόγω του ονόματος του Βαγγέλη. Πρόκειται για μια κίνηση άκρως συγκινητική, να φανταστούμε τον πατέρα του Βαγγέλη, τον κύριο Ανδρέα, να βγαίνει από το σπίτι, να κοιτάει αυτό το εκκλησάκι, να κάνει το σταυρό του και τη μητέρα του, την κυρία Μαρία, και να θυμούνται αυτό το παιδί. Και λογικά, τα μνημόσυνα που αφορούν στο Βαγγέλη Γιακουμάκη θα γίνονται σε αυτή την εκκλησία, αλλά και κόσμος, απλός κόσμος, οι χωριανοί του θα μπορούν να ανάψουν ένα κεράκι στη μνήμη αυτού του παιδιού. Πάντως, να πω το εξής, επειδή έχει τύχει να συνομιλήσω με την κυρία Μαρία, και κάθε φορά στην κουβέντα μας αυτό που μου λέει είναι ότι πάντα αναφέρεται και στα άλλα της τα δυο παιδιά, τον Πέτρο και την Ελένη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι μέσα από αυτά τα παιδιά ζει και ζει μέσα από αυτά τα παιδιά και ο Βαγγέλης. Θέλει να το τονίζουμε κάθε φορά πως αυτή η οικογένεια προσπαθεί να ζήσει μέσα από τα μάτια των άλλων παιδιών, να προχωρήσουν μπροστά. Κάνουν τώρα αυτή την προσπάθεια, αυτή την πρωτοβουλία με αυτό το εκκλησάκι. Να πούμε, και θέλω να το πω, ότι με έναν τρόπο ενημερώσαμε την οικογένεια ότι θα δείχναμε αυτό, γιατί βεβαίως θέλαμε και εμείς να επιβεβαιώσουμε αυτή την είδηση. Ξέρω πως η οικογένεια δεν θέλει να προβάλλει αυτό, ότι το κάνουν για το γιο τους, ότι ό,τι και να φανεί προς τα έξω, ότι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι σπουδαίοι άνθρωποι, το κάνουν όμως γιατί θέλουν για την ψυχή του παιδιού τους να κάνουν μια εκκλησία. Έτσι το νιώθουν, έτσι το κάνουν. Όχι για να τους πιάσει μια μεγαλομανία και να πούν κάναμε ένα εκκλησάκι για το Βαγγέλη, αλλά για τον τρόπο που έφυγε αυτό το παιδί. Μα αυτό θα το είχαν κάνει, Ζήνα, εάν το είχαν πει οι ίδιοι, αν το είχαν κάνει γνωστό οι άνθρωποι όλο αυτό το καιρό που το χτίζουν με διακριτικότητα, δεν το έχουν πει σε κανέναν. Απλά είχαμε αυτή την πληροφορία, μιλήσαμε και με τη μητέρα, μας έδωσε την άδεια με πολύ σεβασμό να μεταφέρουμε αυτές τις εικόνες. Είναι πραγματικά μια εικόνα. Και μάλιστα να πούμε και στον κόσμο, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, ότι αυτή ήταν μια πληροφορία που έφτασε σε σένα από άνθρωπο, από άνθρωπο που μένει εκεί κοντά και που κανείς άλλος δεν ήξερε, δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, αυτό το εκκλησάκι το κάνει αυτή η οικογένεια για το Βαγγέλη. Μόλις μπήκαν τα γράμματα, έτσι για να το λέμε, άρχισε ο κόσμος να ρωτάει τι είναι αυτό το εκκλησάκι, ποιος το κάνει, γιατί το κάνει. Και σε συνδυασμό ότι ήταν κοντά σε ένα από τα σπίτια της οικογένειας, άρχισε σιγά σιγά να συζητιέται
στην περιοχή, πως αυτό το εκκλησάκι είναι στη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη, μέχρι που επιβεβαιώθηκε η είδησή μας και να τα πλάνα πια, και αναμένεται σιγά σιγά να αρχίσει να λειτουργεί κιόλας με έναν τρόπο. Και να διαμορφωθεί, να ολοκληρωθεί και το εσωτερικό του μέσα με εικόνες. Θα είναι κανονική εκκλησία, δεν είναι ένα μικρό εκκλησάκι. Είναι μια κανονική εκκλησία όπου θα δούμε τι θα επιλέξει η οικογένεια, ποια μνημόσυνα θα κάνει. Γιώργο, εσύ που τους συνάντησες αυτούς τους γονείς πάνω, πώς τώρα βλέπεις αυτή τους την πρωτοβουλία? Ήθελα να πω ακριβώς ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ πονεμένοι. Δηλαδή, βλέπεις τον πόνο στα μάτια τους, με δυσκολία περπατούν, με δυσκολία μιλούν. Έχουν πάρα πολύ θλίψη. Περίμενα ότι κάτι θα έκαναν. Δεν είχα φανταστεί όμως ότι θα φτάνανε, θα έκαναν αυτό το εκκλησάκι και μπράβο τους κιόλας. Ο καθένας εκφράζει διαφορετικά. Και δεν είναι άνθρωποι που έχουν τα χρήματα για να το κάνουν αυτό. Βλέπεις, φαίνεται από προσωπική δουλειά και από... Είναι άνθρωποι έτσι, για ταλαιπωρημένοι. Όχι, δεν είναι, όχι να πούμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι πλούσιοι. Δεν έχουν τα λεφτά και κάθονται. Είναι με πολύ κόπο και πολύ στέρμα. Ο άνθρωπος δουλεύει, ο πατέρας του Βαγγέλη δουλεύει στα βουνά πάνω. Και ξέρεις τι ήθελα να πω, Γιώργο, και το συζητούσαμε και το πρωί στο γραφείο με την Γιώτα. Εκεί δίπλα αυτοί οι άνθρωποι στοχεύανε σιγά σιγά να κάναν έτσι την βιοτεχνία. Το τυροκομείο. Για το παιδί τους. Και βλέπεις πως πάει σιγά σιγά και τα φέρνει ο κύκλος της ζωής, πως εκεί ας πούμε κοντά τελικά γίνεται ένα εκκλησάκι, δεν γίνεται το τυροκομείο. Όμως είναι λίγο η ζωή όμως δεν τελειώνει εδώ πέρα. Αυτό πρέπει να το πούμε. Το ξέρουν βέβαια και οι ίδιοι άνθρωποι. Έχουν άλλα δύο παιδιά. Τα δύο παιδιά είναι πολύ αξιόλογα, και ο γιος και η κόρη. Και φαντάζομαι ότι από αυτά που ξέρω, τους δίνουν δύναμη αυτά τα παιδιά και ευτυχώς που υπάρχουν. Είναι διαφορετικό. Η ζωή όμως συνεχίζεται, δεν έχει τελειώσει. Ναι, με χάθηκε ένα παιδί, γιατί όταν χάνει γονείς το παιδί, χάνει τα πάντα. Όμως έχει άλλα δύο παιδιά, αυτά τα βοηθούν και πρέπει όμως να βοηθηθούν και τα παιδιά. Γιώργο, δεν τελείωσε η ζωή. Όταν μια οικογένεια πιστεύει πάρα πολύ και όταν έχει χάσει ένα δικό της άνθρωπο ή όταν έχει έναν ασθενή στην οικογένεια, είναι για εκείνους λύτρωση το να φτιάξουν ένα εκκλησάκι. Δεν μπορείς να φανταστείς με πόσο πόνο ένας γονιός μπορεί να στερηθεί ακόμη και από το εισόδημά του προκειμένου να κάνει το εκκλησάκι αυτό, προκειμένου να... Συγγνώμη. Να το πω εγώ τώρα, γιατί είναι... Εντάξει, και για μένα είναι δύσκολο να το πω. Απλώς η Ρούλα έχει βιώσει ανάλογο πράγμα, γιατί στη δική τους οικογένεια πάλι υπήρχε κάποιο πρόβλημα.